θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Φίλους που θέλουν να με βλέπουν. Υπό άλλες συνθήκες, αυτή η κουβέντα με τον Χρήστο Μενιδιάτη στον αέρα του Τσίπας Radio θα ξεκινούσε με την επιτυχία που σημειώνει στην Κηφισιά στο comeback του ιστορικού κέντρου αυτοκίνηση, όπου συνυπάρχει ιδανικά με την Κέντη Γαρμπή και τους Αλκατράζ. Όμως είπα υπό άλλες συνθήκες, οι συνθήκες αυτές δεν υπάρχουν. Σήμερα μιλάμε για lockdown, ακόμη και πριν την πρωτοχρονιά, που είναι ένα σενάριο πάρα πολύ πιθανό, όπως διαβάσαμε και το πρωί σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του Θάνατου Πλεύρη, ότι εφόσον πατήσουμε τα 20.000 κρούσματα, μάλλον τα μέτρα τα οποία θα ίσχυαν για μετά τις 3 Ιανουαρίου θα ισχύσουν πλέον και πριν την πρωτοχρονιά. Δεν είναι κάτι το επίσημο, όμως από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ωρών να το ανακοινώσουν, και με αυτό θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα με τον Χρήστο τον Μενιδιάτη, τον οποίον τον καλησπερίζω στο Τσίπας Radio. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά καταρχήν και σε σένα προσωπικά και σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά αυτή που σε λίγες μέρες μας έρχεται. Σίγουρα, όπως είπες και στην αρχή, είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη όλο αυτό που γίνεται. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η διασκέδαση, η θερινή διασκέδαση βρίσκεται στο επίκεντρο της φωτιάς, σε μια περίσταση που όλοι λίγο πολύ κλάδοι έχουν πληγεί. Ωστόσο, ο δικός μας ο χώρος της διασκεδάσης τίνει με μαθηματική ακρίβεια προς την καταστροφή. Και έρχεται τώρα αυτό το κερασάκι στην τούρτα με το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να κλείσουμε μάλιστα πριν και από το και από την πρωτοχρονιά, πριν από την πρωτοχρονιά. Και τεινάζει τα πάντα στον αέρα την προετοιμασία των μαγαζιών, διότι όταν μιλάμε για πρωτοχρονιά μιλάμε για μια μεγάλη προετοιμασία, μιλάμε για κάβες, μιλάμε για προκαταβολές που τα μαγαζιά έχουν πάρει. Οπότε όλα αυτά τεινάζονται στον αέρα εφόσον δεν μπορέσουν τα μαγαζιά να κάνουν ούτε πρωτοχρονιά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά όπως αυτή που περνάει τώρα, πολλά μαγαζιά περιμέναν αυτές τις δύο μέρες, κυρίως της παραμονής πρωτοχρονιάς και της πρώτης μηνός, να πάρουν κάποια χρήματα, να κλείσουν κάποιες τρύπες που είχαν προκύψει από όλη τη χρονιά, να βάλουν τα πράγματα σε κάποια σωστή βάση για να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Σίγουρα. Αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Η άλλη είναι εργαζόμενοι. Ναι. Και λέει, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κλαίγομαι, ούτε μου αρέσει να τα βάζω όλα στην ίδια το ξέρω. Μοίρα. Δεν μιλάω για τους συναδέλφους μου. Μιλάς για τους... Μιλάω για το προσωπικό των μαγαζιών. Τους ανθρώπους που περιμένουν να πάρουν το μεροκάματο, τους σερβιτόρους, τους μουσικούς, τους ηχολήπτες, τόσος κόσμος περιμένει να πάρει το μεροκάματο του, να πάει στο σούπερ μάρκετ τέτοιες μέρες γιορτινές, να πάρει κάτι για τα παιδιά του, ένα δώρο, κάτι, να κινηθεί λίγο η αγορά. Δυστυχώς. Η κατάσταση τίνει να γίνει τραγική. Και φυσικά, και θα φερθώ και στους συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν παίρνουν το μεροκάματο το υψηλό για να μπορούν να είναι σχετικά πιο άνετα, αλλά μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι καινούργια στη δουλειά, επιδουλεύουν σε διάφορα νυχτερινά κέντρα και περιμένουν και αυτά να πάρουν το μικρό μεροκάματο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Χριστό, εγώ ακούω και το άλλο. Σου λέει ότι μέχρι ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ξαναπάμε σε lockdown. Οποιαδήποτε μέτρα έρθουν, θα έρθουν μόνο για τους ανεμβολίαστους. Δεν πάμε σε κανένα lockdown, φίλε. Άμα το δεις στην πραγματικότητα, ναι, αυτό που γίνεται τώρα αφορά μόνο την θερινή διασκέδαση. Δηλαδή, όλα τα άλλα θα εξακολουθούν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν, με μια μικρή διαφορά στην εστίαση, που και εκεί, αν θέλεις, το αποτέλεσμα, το κακό είναι πολύ μικρότερο, γιατί υπάρχει ένα ωράριο, ούτως ή άλλως τα εστιατόρια, τα all day bars είναι μέχρι τις 12 η ώρα, έχουν κάνει τους τζίρους τους, έχουν κάνει τα νούμερα που πρέπει για να συντηρηθούν. Σίγουρα μια μικρή πτώση, μια πτώση θα την έχουν, αλλά όχι αυτό το κακό που έχει βρει το δικό μας χώρο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, δηλαδή, το 24ωρο, από την ώρα που ξυπνάει κάποιος μέχρι την ώρα που κοιμάται,
σε όλους τους κλάδους. Άμα τους δει, δηλαδή, ο μόνος κλάδος που είναι φωλιά μετάδοση του ιού, δηλαδή είναι μόνο η νύχτα. Χθες που είχα το Γιάννη τον Βουτυράκο στην εκπομπή αυτή και στο ραδιόφωνο στο Τσίπας Radio, μου είπε ότι ναι, εγώ δέχομαι τα μέτρα που μας έχουν βάλει και πιθανόν και επόμενα μέτρα που θέλουν να μας βάλουν. Αλλά τα ίδια μέτρα που βάζουν σε εμάς, βάλτε και το πρωί στο λεωφορείο, βάλτε και στο σούπερ μάρκετ, βάλτε και στην τράπεζα. Διαφωνώ με αυτό. Γιατί? Δεν είμαστε είδος πρώτης ανάγκης, Ηλία, διασκέδαση. Και γι' αυτό είμαστε αυτοί που εκ των πραγμάτων την πετάμε περισσότερο. Ναι. Δεν μπορεί να πάψουν να λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που στο κάτω κάτω της γραφής, εκεί, άμα το δεις, σχεδόν όλοι φοράνε τη μάσκα τους και είναι σχετικά προσεκτικοί. Στα νυχτερινά και τη διασκέδαση δεν μπορεί άλλος, πίνοντας το ποτό του και καθήμενος όλη τη νύχτα σε ένα τραπέζι, ναι, να πιει το ουίσκι του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σίγουρα, καταλαβαίνω. Να κάνω εδώ, Χρήστο, μια ερώτηση. Εδώ. Ναι. Ερώτηση τώρα που μου γεννήθηκε πάνω στην κουβέντα που είπες. Ναι. Πώς τα. Ωραία. Στα εμβολιαστικά κέντρα, ναι, μένει ισχύει αυτό που λες. Αλλά από την άλλη, τα νυχτερινά κέντρα δέχονται μόνο πελάτες που έχουν κάνει το εμβόλιο. Πώς λοιπόν από εδώ την άλλη. Είναι. Γίνεται φωλιά μετάδοση του ιού, αφού ρε φίλε δουλεύουμε όπως μας έχετε πει. Εδώ είναι λοιπόν και το κακό της υποθέσεως. Εγώ να ξεκαθαρίσω ότι θέσαμε καταρχήν, ναι, δεν είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, και εγώ υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει αυτή η πανδημία και είμαι από αυτούς που εξ αρχής πιστέψανε την καθοδήγηση και την προτροπή των ειδικών. Πήγα, εμβολιάστηκα εγώ, ξαναεμβολιάστηκα και η γυναίκα μου. Θα εμβολιάσω και τα παιδιά μου. Σωστός. Γιατί είναι από την πλευρά των ανθρώπων που πιστεύουν. Δεν ξέρω, μακάρι να μην κάνω λάθος. Υπάρχει, Χριστό. Γιατί και εγώ έχω κολλήσει και το έχω βιώσει στο πετσί μου. Ναι, είμαι από αυτή την πλευρά. Ωστόσο, στην αρχή της χρονιάς, όταν βρέθηκε αυτό το εμβόλιο, τέλος πάντων, μου λέγανε κάντε εμβόλιο για να πάρει τη ζωή σου πίσω. Στη διάρκεια, οι εμβολιασμένοι μόνο θα μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν. Και τώρα. Οι εμβολιασμένοι λοιπόν, σαν να μην είναι εμβολιασμένοι, δέχονται τις ίδιες κυρώσεις και τις ίδιες επιπτώσεις της ζωής τους. Άδικο. Με αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθήσανε κατά την δική τους άποψη και κατά τη δική τους ελεύθερη γνώμη, το να μην εμβολιαστούν. Και από την άλλη, πώς θα πείσεις με το μέτρο αυτό που πάει να φέρεις, αυτό που δεν έχει κάνει το εμβόλιο, να το κάνει, όταν αυτός θα σου πει ρε φίλε, γιατί να το κάνω, έτσι κι αλλιώς και αυτός που το έχει κάνει είναι σπίτι, όπως εγώ. Δεν πάει πουθενά. Τουλάχιστον για να το ζω 10 το βράδυ. Είναι και το μεγάλο παράξενο και το μεγάλο κακό ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Δυστυχώς τα πράγματα στο τέλος της χρονιάς ήταν τελείως τούμπα. Τούμπα και λένε ότι μετά τις 3 που μάλλον θα πάει πριν τις 3 ότι έρχονται αυτά τα μέτρα, το lockdown δηλαδή μόνο για την νύχτα. Από την άλλη δεν σου λένε ότι ναι μεν κύριε Μενιδιάτη, κύριε Αυτοκίνηση, κύριε Μπερτάκη, κύριε Ρέμο, κύριε Βέρτη, κύριε Βουτυράκο, θα κλείσετε. Αλλά δεν συνυπολογίζουν όλα αυτά που είπαμε, τα κόστη, τις ανακαινήσεις, τις προκαταβολές, τις κάβες. Εννοείται. Για όλα αυτά, από πού θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, το προσωπικό που θα μείνει χωρίς χρήματα. Εδώ πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση να το λάβει αυτό το θέμα πολύ σοβαρά υπόψη και για πρώτη φορά να δείξει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, να δείξει δικαιοσύνη όσον αφορά ένα κλάδο ο οποίος πραγματικά πλήττεται και έχει υποστεί το μέγιστο κακό από όλους τους κλάδους εξαιτίας της πανδημίας. Είναι λοιπόν αυτή η φορά που πρέπει να σκύψει πάνω από τους επιχειρηματίες, κυρίως τους επιχειρηματίες. Θα ακουστεί λίγο παράξενο αυτό, ναι, γιατί ενώ θα έπρεπε να μιλάω για τους τραγουδιστές, εγώ θα μιλήσω για τους επιχειρηματίες, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Όταν ο εργοδότης μου παρουσιάζει προβλήματα και έχει προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησής του, τότε θα έχω και εγώ. Σίγουρα. Πίστεψέ με, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αν αυτό δεν υποστηριχτεί, ναι, από την κυβέρνηση, πολύ σύντομα θα ενδέχεται να ακούσουμε μεγαθύρια και επιχειρήσεις που δεν το πιστεύαμε στον χώρο μας να έχουν θανατωθεί. Να έχουν εξαφανιστεί, να έχουν φύγει από το χάρτη, να πούνε καλή νύχτα. Ακριβώς. Εσείς τώρα με αυτά τα δεδομένα θα. Είχα δει και την ανακοίνωση που έχετε βγάλει στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα το πηγαίνατε μέχρι τις 7. Μετά
χθες προκύψανε οι ανακοινώσεις, είπατε θα το πάτε μέχρι τις 2, μέχρι τις 3. Ναι, και ναι. Τώρα θα το πάτε, ξέρω εγώ, απόγευμα. Τι σκέψεις υπάρχουν για την αυτοκίνηση? Δεν γίνεται, Ηλία μου, ξέρεις, άνθρωπος που ξέρεις τη δουλειά, μιλάς και με ανθρώπους του χώρου. Μακάρι να γινόταν να μπορούσαμε να λειτουργούμε από τις 8 μέχρι τις 12. Και πίστεψε με, δεν είναι το ωράριο το πρόβλημα. Το ωράριο είναι η απαγόρευση των ορθίων. Και επειδή εγώ το βίωσα αυτό το πρόβλημα και το καλοκαίρι στο Φραντζέλικο, ήμουνα με το Σταμάτη Κονίδη, πραγματικά δεν μπορεί η επιχείρηση να παίζει το ρόλο του αστυνομικού και μόλις θα σηκωθεί ένας από το τραπέζι του να πήξει ένα χώρο, όχι δεν πήξει, στο τραπέζι του πάνω, να πηγαίνει με το Σάντρο και να βάζει κάτω. Δεν είμαστε θέατρο, δεν είμαστε κινηματογράφοι. Μπέρδεμα, Χρήστο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το θέμα πάει και μπερδεύεται εκεί που πιστεύαμε ότι... Έγινε ολόκληρος ντόρος το καλοκαίρι, γιατί για 4 ορθίους μπήκε μέσα έλεγχος στο μαγαζί. Και φάγατε πρόστιμο και κλείσατε. Και μετά βγήκατε φόρα παρτίδα στα μανταλάκια ότι δεν τηρεί τα μέτρα. Μα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται, όχι. Νύχτα χωρίς όρτιο δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Δηλαδή, σαν να λέμε, πάω έξω να πιω ένα ποτό και να πιω νερό. Δεν κολλάει. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Ναι. Κλείστε τα. Το κλείστε το. Το λέω στην κυβέρνηση, έτσι. Κλείστε τα ένα κέντρο διασκέδασης. Να πάρει ο κόσμος τα επιδόματά του. Σωστό. Να πάρουν οι εργαζόμενοι αυτό το ελάχιστο που πρέπει να πάρουν. Έτσι. Σωστό. Να πάρουν και επιχειρήσεις κάποια ενίσχυση που πρέπει να πάρουν. Και χάνουν το μεγαλύτερο ταμείο της χρονιάς. Είναι οι γιορτές, έτσι. Και να γίνει όπως πρέπει. Ναι, ρε φίλε. Και εγώ θα πω και μην το άλλο. Μην το έχεις έτσι. Όμως μην μου το έχεις τώρα έτσι ανοιχτό. Τύπης ανοιχτό. Με αυτές τις ώρες που ουσιαστικά μου απαγορεύεις να λειτουργήσω και παράλληλα δεν δίνεις και το δικαίωμα σε κάποιους άνθρωπους να ενισχυθούν οικονομικά. Σωστό. Που τους πλήττεις εσύ με την απόφασή σου. Χρήστο, είναι η στιγμή αυτή για αφορμή να κάτσουν. Έχουν κάτσει πάλι και στο παρελθόν, έτσι, στο πρόσφατο. Σοβαρά όμως και συνολικά όλοι μαζί, οι επιχειρηματίες του κλάδου ή και κάποιοι τραγουδιστές ή και εργαζόμενοι με εκπροσώπους της κυβέρνησης και πραγματικά να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα προβλήματά τους. Ηλία, ναι. Να σου πω κάτι που θα ακουστεί βαρύ. Ναι. Δυστυχώς, όχι για την κυβέρνηση συγκεκριμένη, ναι, αλλά πιστεύω και για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, ο δικό μας ο κλάδος είναι σε εισαγωγικά ένας παρασιτικός κλάδος. Ένας κλάδος με πολλές παθογένειες, ένας κλάδος που κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για φόβια φυγή, για πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα και στη συνείδηση του κόσμου, πίστεψέ με, να βλέπω ότι δεν υπάρχει και μεγάλη στενοχώρια που εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τον κρεμό. Αυτό ισχύει που λες, το βεβαιώνω και εγώ. Καταλαβες. Δεν φταίει όμως ο κόσμος, φταίμε και εμείς. Ναι. Γιατί... Έτσι. Γιατί πραγματικά ήταν ένας κλάδος ο οποίος δεν είχε αρχή, μέση και τέλος και επιχειρηματικά και καλλιτεχνικά. Δυστυχώς δεν υπήρχε μια σοβαρή διαχείριση όλων αυτών των παθογενειών που υπήρχαν από την εποχή του πατέρα μου και πιο πριν. Απ' την άλλη, Χρήστο, πάνω σε αυτό που λες, να πω ότι έγινε αυτή η κουβέντα πάλι εν μέσω lockdown και εν μέσω πανδημίας, ότι όταν έρθει η επόμενη μέρα να μπει ένα καινούριο ξεκίνημα, όλα αυτά τα προβλήματα του παρελθόντος να διορθωθούν. Είδαμε όμως ότι δεν διορθώθηκαν, ότι πάλι κάποιοι... Καταρχήν δεν ήρθε ποτέ η επόμενη μέρα. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Υπάρχει η πανδημία είναι ακόμη. Το πρόβλημα, όπως βλέπεις... Μέχρι πώς το πάει η Χριστουγεννιάτικη ιστορία? Μακάρι να ήμουν αγιώτος. Μακάρι να ήμουν μάντης, να μπορούσα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος όμως από τη φύση μου. Και γιατί ακούω και κάποιες έτσι μελέτες και αναλύσεις που λένε ότι αυτή η εξέλιξη τώρα με την Όμικρον είναι ένα θετικό σημάδι. Και τότε γιατί μας... Από ό,τι έβλεπα κιόλας μάλιστα σήμερα που υπάρχει και ρεκόρ κρουσμάτων, βλέπω ότι τουλάχιστον οι εντατικές στα νοσοκομεία και οι θάνατοι είναι σταθεροί. Βέβαια κάθε ζωή έχει αξία μοναδική, αλλά σε ένα καθεστώς τέτοιο και σε μια τέτοια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, είναι γι' αυτό κάτι... Τότε, Χρήστο, γιατί μας παίρνανε κάποια κέντρα, θα πω εγώ, το μήνυμα της τρομοκρατίας, του φόβου, ότι ναι μεν από την άλλη ο Όμικρον έχει ήπια συμπτώματα σε σχέση με τον COVID, αλλά από την άλλη έρχεται ο Όμικρον, κλείνουμε τα πάντα,
Γιατί κλείνουμε τα πάντα εφόσον οι συνέπειες του πάνω σώμα μας και στην υγεία μας είναι οι πιότερες σε σχέση με τον κορονοϊό που γνωρίζουμε? Και πάλι δεν θα έχω άποψη. Και πάλι έτσι όπως τα μιλάμε, όπως μιλάς και εσύ και εγώ, διότι και εσύ έχεις γνώσεις ιατρικής, ούτε και εγώ, ναι, με βάση τα απλά μαθηματικά που ξέρουμε, έχεις δίκιο. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι υπάρχει φόβος, κυρίως από πλευράς επιστημόνων. Είναι αυτοί που δίνουν τις κατευθύνσεις, οι οποίοι βέβαια, θα πω και την αλήθεια, έχουν πέσει σε πολλά σφάλματα κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διετούς ταλαιπωρίας μας και έχουν αναθεωρήσει πολλές φορές πράγματα που πιστεύανε. Και ακολουθείται μια γραμμή. Βέβαια, από την άλλη, βλέπεις ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, με τη διασκέδαση εδώ. Και πάλι παγκόσμιο εδώ. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Όλες οι χώρες έχουν κλείσει μία μετά την άλλη. Με την ελπίδα, Ηλία μου, εδώ θα είναι το τελευταίο. Θα πάμε, πιστεύεις, για 15 μέρες και μετά θα μας αφήσουν πάλι έξω? Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω. Θα πιστεύω θα είναι παραπάνω. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον όμως υπομονή που υπήρχε πέρσι. Ούτε τα χρήματα θεωρώ εκ μέρους του κράτους να δοθούν που δόθηκαν σε κάποιους τουλάχιστον όπως δόθηκαν πέρσι. Θεωρώ ότι το τοπίο είναι πάλι διαφορετικό τώρα. Και πάλι είναι πολύ καταρχήν, δεν πάμε για lockdown. Και εγώ που μιλάω, έχω και ξέρεις και φίλους από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Ναι. Δεν έχουν πληγεί τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Απλά επειδή εμείς είμαστε στον ίδιο χώρο που μιλάμε μεταξύ μας και το πρόβλημα είναι μεταξύ μας, ναι, μας φαίνεται ίσως και μεγαλύτερο. Τεράστιο, ναι. Πίστεψέ με, υπάρχουν περισσότερες δουλειές. Δεν πλήγησαν. Καλά, ναι, εντάξει, εμείς τώρα για τη νύχτα έχουμε ρίξει τα φώτα. Αλλά η νύχτα είναι η νύχτα, επειδή μιλάμε για τη νύχτα και είμαστε μέσα στη νύχτα, τονίζουμε περισσότερο το πρόβλημα και φαίνεται ξεκάθαρα. Για να μην μεγαλώσει και πάλι, μην γιγαντωθεί, μην φτάσουμε, ναι, εκεί που φτάσαμε και πέρσι, στο απόλυτο αδίξοδο. Για να τελειώσουμε και την κουβέντα αυτή, ναι, είτε ανοίξουν κάποια τα μαγαζιά, πίστεψέ με, και την ταινία του μηνού θα ανοίξουν και να πάει το κλείσιμο για τις 3 του μηνός, η ζημιά έχει γίνει. Καλά, σίγουρα. Οι ακυρώσεις ήδη γίνονται στα νυχτερινά κέντρα. Το πόσοι άνθρωποι φοβούνται. Φοβούνται. Υπάρχει και ο φόβος πλέον. Το βλέπω και εγώ. Τα και ακούω. Πόσοι άνθρωποι, γιατί το ξέρω και προσωπικά και από τον κύκλο μου, νοσούν αυτή τη στιγμή. Και στο δικό μου κύκλο, πάρα πολύ. Έχουν κολλήσει πάρα πολύ κορονοϊό. Έτσι είναι, σωστό. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι και πέρα από το, είναι και η ατυχία μας, και αυτό που λέω δηλαδή, σε ένα χρονικό σημείο που δεν έπρεπε, να που έρχεται το κακό. Ήρθε και πέρα, ναι, αυτό, παρά ένα. Σε άλλα νέα, Χρήστο, και να τελειώσω με αυτή την κουβέντα, πώς ήταν, τι εντύπωση σου άφησε τώρα το comeback της αυτοκίνησης, η συνύπαρξη με την Κέντρη Καρμπή, μια νέα επιχειρηματική ομάδα? Να σου πω κάτι, εγώ τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Καταρχήν μπήκαμε σε ένα, όπως είπες, ιστορικό χώρο, ένα μαγαζί το οποίο από μόνο του τελικά, γιατί τίποτα είναι τυχαίο, έχει τέτοια αύρα, τέτοια vibes που σε κερδίζει από την ώρα που φτάνει στο πάρκινγκ. Σίγουρα. Από την άλλη, είναι κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι μπήκανε με όρεξη στη δουλειά, θέλουν να δημιουργήσουν κάτι καλό. Πραγματικά έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο και σύγχρονο νυχτερινό κέντρο. Όσον αφορά το σχήμα, είναι καταρχήν η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με την Κέντρη Καρμπή, η οποία είναι στα καλύτερά της, με εκδηλώσεις αγάπης και λατρείας από όλες τις ηλικίες, δηλαδή από πιτσιρικάδες μέχρι μεγαλύτερους. Είναι η Αλκατράζ, ένα συγκρότημα πολύ ταλαντούχο, το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στις νέες ηλικίες και που ξέρει τι να κάνει να ξεσηκώνει τον κόσμο. Και βέβαια είναι και ο Δημήτρης, ο μικρός σκηνάς, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο ανεβαίνοντας πάνω στη σκηνή, με το χαμόγελό του, με τον τρόπο που τραγουδάει και με όλο αυτό που εκπέμπει, πίστεψε με, κερδίζει τον κόσμο. Εγώ δεν καταλαβαίνω και μαθαίνω ότι υπάρχει διάθεση. Εμένα θα με κρίνουν οι άλλοι, εγώ δεν μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ προσπαθώ κάθε φορά. Το βλέπω, γάμπτα λουλούδια. Καλά πα. Το βλέπω, γάμπτα λουλούδια. Καλά πα. Αυτά δεν τα κοιτάω εγώ, και εγώ κοιτάω να περνάει καλό κόσμο. Εγώ θέλω να περνάει καλό κόσμο και φεύγοντα, ναι, από εκεί που έρχεται, να αισθάνεται γεμάτο. Το οποίο σημαντικό αυτό που λες, και μαθαίνω ότι υπάρχει διάθεση από πλευρά ιδιοκτητών τη αυτοκίνηση να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με σένα. Μακάρι, είναι πολύ καλή η συνεργασία μα μέχρι τώρα. Σου είπα και εγώ σε ένα χώρο το οποίο αισθάνομαι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Σου πάει και η περιοχή, έτσι. Μας βρήκε, πάνω. Βέβαια, είμαστε και πάλι, είχα και την κουβέντα και με τους επιχειρηματίες σήμερα. Ναι. Δηλαδή αυτό που έρχεται μας βρίσκει σε
ένα άσχημο χρονικό σημείο, γιατί πραγματικά το μαγαζί είχε πάρει τεράστια φορά, με μεγάλη ζήτηση, με τρομερές εντυπώσεις από τον κόσμο που ερχόταν και ξαναερχόταν, γιατί η επιτυχία είναι αυτή. Όπως το λες. Γιατί ο κόσμος του αρέσει και ξανάρχεται. Και δυστυχώς έρχεται σε ένα χρονικό σημείο που είναι κομικό για μας, αλλά δεν έχω μάθει ποτέ να τα παρατάω. Και επιχειρηματίες, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι από αυτούς που τα παρατάνε εύκολα. Και μόλις τελειώσει αυτή η συγκυρία, μακάρι να κρατήσει λίγο, μακάρι να κρατήσει 15 μέρες τέλος πάντων, μακάρι. Θα επανέλθουμε ακόμη πιο δυνατοί. Μακάρι, Χριστό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Φιλιά καλή πολλά. Χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά.